Mm-hmm. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Και βεβαίως δεν πρέπει να εκλείψουν οι προσφορές, οι προωθητικές ενέργειες. Και από την άλλη, αυτή η μόνιμη έκπτωση κυρίως στα απορρυπαντικά, καθαριστικά, όπως έχετε δει, η αρχική τιμή είναι πάντοτε πολύ μεγαλύτερη της πραγματικής τιμής. Τι θέλω να πω, ότι βάζουν ένα προϊόν 25 ευρώ, ένα απορρυπαντικό, και σου λένε έκπτωση μείον 50%. Αυτό το μείον 50% είναι όλο το χρόνο μείον 50%. Δεν είναι για μία περίοδο να έχει την έκπτωση αυτή. Να είναι, ας πούμε, δύο εβδομάδες, ξέρω, 15 μέρες. Αυτό λοιπόν για εμάς είναι παραπλανητικό. Εννοούμε για την Ομοσπονδία. Γιατί είναι τόσο. Εμείς ξέρουμε, κύριε Λεχουρίτη, αν η τιμή αυτή τα 25 ευρώ, ας πούμε, που μπορεί να κάνει μια συσκευασία και μετά σου λέει από κάτω 50% έκπτωση. Ξέρουμε εμείς αν ποτέ ήταν 25 ευρώ. Πολύ σωστά. Γι' αυτό λέμε ότι είναι παραπλανητικό. Και γι' αυτό πρέπει αυτή, κυρίως αυτό το καθεστώς, πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να σταματήσει. Γιατί θα μου πείτε. Διότι αν ξέρω εγώ το απορρυπαντικό για τον πλυντήρια ρούχων είναι 25 ευρώ, δεν θα το πάρω. Αν ξέρω δηλαδή ότι οι μεζούρες είναι 25 ευρώ, δεν θα το πάρω. Ή είναι 20 ευρώ, δεν θα το πάρω. Ενώ εάν πραγματικά κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε πραγματικές τιμές και όχι πλασματικές. Σήμερα δυστυχώς το 50% των προϊόντων που κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ είναι πλασματικές τιμές. Αυτά πρέπει να αλλάχτουν. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε το ίδιο καθεστώς. Το είδαμε λοιπόν αυτό και με την περίπτωση του βρεφικού γάλακτος. Ναι. Παρατήρησε όλος ο κόσμος, εμείς το είχαμε πει εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό, απλά τώρα έγινε αυτή η αναφορά τώρα, και φάνηκε με αριθμούς η τεράστια διαφορά. Σωστά, σωστά. Επειδή το ανέδειξε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και είπε ότι εδώ κάτι συμβαίνει σοβαρό και ταρακουνήθηκαν οι κυβερνητικές καρέκλες, αφού το γάλα στην Ελλάδα φτάνει μέχρι 213% ακριβότερο από κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το βρεφικό που είναι είδος ανάγκης, το ειδικό, και είναι και ειδικό γάλα, ναι. Αλλά υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες, η οποία ελληνική εταιρεία, συγκεκριμένα μία ελληνική εταιρεία, το Σεπτέμβριο του 2022 είχε αυτό το βρεφικό, ένα βρεφικό ειδικό γάλα για αλλεργίες στα μωρά, το είχε στα 13 ευρώ. Μέσα σε μια εβδομάδα 15 μέρες αυτό πήγε από τα 13 στα 29 με 34 ευρώ. Δηλαδή μια αύξηση της τάξης πάνω από 100%. Ναι, αλλά κανείς δεν κουνήθηκε όμως, έτσι. Αλλά κανένας δεν μίλησε. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν στην εγχώρια αγορά? Συμβαίνει ότι το 2011, για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε, απελευθερώθηκε η αγορά γάλακτος πέραν από τα φαρμακεία, γιατί τα βρεφικά γάλατα μέχρι το 2011 πωλούνται μόνο στα φαρμακεία. Ναι. Άνοιξε η αγορά, γιατί και τότε ήταν πανάκριβα τα βρεφικά γάλατα και τότε είχε γίνει μεγάλος δώρος και συζήτηση. Άνοιξε η αγορά και τα βάλανε και στα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να υπάρχει ο ανταγωνισμός και να πέσουν οι τιμές των βρεφικών προϊόντων. Έπεσαν οι τιμές? Όχι, δεν έπεσαν στο επιθυμητό. Γιατί? Διότι οι τρεις πολυεθνικές εταιρείες που εμπορεύονται τα βρεφικά γάλατα συναποφάσισαν και είπαν, εάν πέσει πάρα πολύ η τιμή του γάλακτος, του βρεφικού, στο σούπερ μάρκετ, δεν θα έχουν τα φαρμακεία, δεν θα πουλάνε τα φαρμακεία. Ήθελαν να πουλάνε όμως τα φαρμακεία βρεφικό γάλα, με αποτέλεσμα να μην ρίξουν τις τιμές όπως θα έπρεπε και να κρατήσουν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα οι εταιρείες πλέον,
Άρα εσχροκερδούν οι εταιρείες, όχι τα σούπερ μάρκετ ή τα φαρμακεία, εσχροκερδούν οι εταιρείες, θεωρώντας ότι πρέπει να κρατήσουμε σε μια χώρα μπανανία, όπως έτσι θεωρούν την Ελλάδα, σε υψηλά επίπεδα τις τιμές, όπως συμβαίνει και σε άλλα πάρα πολλά προϊόντα. Δηλαδή η ευθύνη κυρίως είναι των εταιριών, είτε ντόπιων είτε πολυεθνικών, που διαμορφώνουν τις τιμές όχι μόνο στο γάλα, στα απορριπαντικά, στα καλλυντικά, στα είδη περιποίησης. Δηλαδή άμα κάνουν μια έρευνα η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις παιδικές πάνες, θα διαπιστώσουν ότι και εκεί υπάρχει καρτέλ και εκεί υπάρχει τεράστια διαφορά τιμής. Ναι. Το θέμα είναι, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, κύριε Λεχουρίτη, στις διαπιστώσεις δηλαδή, να έχουμε ένα, ή θα δούμε τα βρεφικά γάλατα, τα ειδικά γάλατα αυτά, θα δούμε μια λογική τιμή. Μα, θα δούμε στις πάνες, θα δούμε σε ό,τι άλλο είναι. Τώρα έχονται και ανατιμήσεις σε πάνω από 100 προϊόντα. Ναι, είναι αναμενόμενο. Είναι αναμενόμενο. Θα μου πείτε τώρα γιατί έρχονται ανατιμήσεις. Τι συμβαίνει, το πετρέλαιο πέφτει. Τακά υποτίθεται το ρεύμα είναι φτηνότερο. Και τι υπάρχουν αυτές οι περιβόητες ανατιμήσεις. Εδώ είναι που χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους να δει ένα προϊόν τι τιμή έχει στο χωράφι και πόσο καταλήγει στο ράφι. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλάει ο παραγωγός το μαρουλάκι 20 λεπτά το κομμάτι ή 25 λεπτά το κομμάτι και να φτάσει στον καταναλωτή 70 λεπτά ή 1 ευρώ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, που είναι ένα προϊόν άμεσης κατανάλωσης, δεν είναι ένα προϊόν το οποίο το διατηρείς σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα ψυγεία και ούτω καθεξής. Άρα βλέπετε ότι κάποια προϊόντα, όπως είναι και τα εμφιαλωμένα νερά, όπως είναι και τα γάλατα, όπως είναι και το αλεύρι. Δεν γίνεται να διαμαρτύρεται ο παραγωγός που πουλάει το μαλακό αλεύρι 16 λεπτά το κιλό και φτάνει στον καταναλωτή 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 2,10 και πάει λέγοντας. Κάτι συμβαίνει, κάτι στραβό συμβαίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Έχετε και ένα συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας Βεβαίως. Και της κερδοσκοπίας τώρα στις 17 του μήνα ανακοινώσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς έχουμε προβεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, εδώ και ένα μήνα πριν, σε μια ανακοίνωση εναντίον της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας, της κερδοσκοπίας. Καλούμε τους πάντες και τα πάντα, κυρίως τον κόσμο, αλλά και την ίδια την κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα, στις 11 η ώρα το πρωί, μπροστά στο Υπουργείο Πλατεία Κάνικος, παλιό εμπορίου, να διαμαρτυρηθούμε κατά της ακρίβειας. Δεν αντέχει άλλος ο κόσμος την ακρίβεια, γιατί εξανεμίζει το όποιο εισόδημά του. Βεβαίως γιατί δεν έχει πάρει ούτε αυξήσεις σε τέτοιο βαθμό, ούτε στη σύνταξη ούτε στο μισθό του. Όμως εκείνο το οποίο είναι το βασικότερο απ' όλα, πως η κυβέρνηση έχει μια τεράστια ευθύνη για το θέμα της ακρίβειας. Δηλαδή ουσιαστικά υιοθετεί την ακρίβεια γιατί εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Θα μου πείτε γιατί το λέτε αυτό. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, μόνο και τίποτα παραπέρα. Είδατε και διαβάσατε ότι αναψυχτικά, κυρίως πορτοκαλάδες, χυμούς, εάν σερβιριστούν σε καθήμενους έχουν ΦΠΑ 24%. Mm-hmm. Αν είναι σε όρθιους έχει 13%. Mm-hmm. Μα αυτό, αντί να το καρποθεί το κατάστημα για τους λόγους τους λειτουργικούς, το καρπούται η ίδια η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί δηλαδή έχει διαφορετική τιμή ΦΠΑ ο όρθιος με τον καθιστό? Γι' αυτό σας λέω ότι έχει τεράστιες ευθύνες και η κυβέρνηση που εγκρίνει τυχόν αυξήσεις, όπως είναι και στα διόδια και στη γέφυρα και σε άλλες περιπτώσεις. Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι η κυβέρνηση με τους εποπτικούς ελεκτικούς μηχανισμούς πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά για την προστασία των συμφερόντων του εισοδήματος των πολιτών καταναλωτών. Αυτή είναι η δική μας άποψη και βεβαίως αυτό περιμένουμε να συμβεί. Για να δούμε, κύριε Λεχουρίτη, είναι και τα πρόστιμα που κατά καιρούς βλέπουμε σε διάφορες εταιρείες.
Εμείς θέλουμε κάτι χειροπιαστό και βέβαια και η δική μας η ευθύνη έτσι, δηλαδή να μην επιβραβεύουμε την ακριβή τιμή. Όχι να πηγαίνουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να... Κανείς δεν το κάνει αυτό, για να πάρεις ένα σαμπουάν να πηγαίνεις σε τρία σούπερ μάρκετ να βλέπεις το φθηνότερο. Αλλά τέλος πάντων, με κάποιον τρόπο, επειδή πάμε σε διάφορα σούπερ μάρκετ, βλέποντας έτσι τις τιμές, να κάνουμε την καλύτερη κατά το δυνατόν επιλογή. Κυρία Βακεφιανάκη, ακούστε. Πέραν ότι υποχρεώνεται και πρέπει να κάνει έρευνα αγοράς ο καταναλωτής, ακόμα και αν είναι σε μικρές κοινωνίες, μικρές πόλεις, να μπορεί να έχει το εξής προτέρημα. Να κάνει έρευνα αγοράς όχι μόνο στο θέμα τροφίμων και προϊόντων. Να κάνει την έρευνα αγοράς γιατί είναι προς όφελό τους και στα ρούχα και στα υποδήματα και σε άλλα προϊόντα τα οποία βρίσκει ακόμα. Έχουμε και τις χειμερινές εκτόσεις από σήμερα. Ακριβώς. Από σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν οι χειμερινές εκτόσεις, οι οποίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι καταναλωτές, να έχουν κάνει έρευνα αγοράς, να έχουν στα μπάρια ένα προϊόν που θέλουν να αγοράσουν, γιατί παρατηρείται το φαινόμενο μετά να έχουμε πλασματικές και όχι πραγματικές εκτόσεις. Ναι, γνωστό και αυτό, βέβαια. Λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα δεν τηρούνται οι διαδικασίες και οι νόμοι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή ανεβάζει την τιμή ενός προϊόντος, μετά έρχεται το προϊόν στην έκπτωση και σου λέει έκπτωση 50% ενώ ουσιαστικά δεν έχει κάνει έκπτωση. Όλα αυτά τα τερτύπια της αγοράς είναι γνωστά κυρίως. Ο κόσμος τα ξέρει, τα καταγγέλει βεβαίως και πρέπει να τα καταγγέλει. Αλλά παράλληλα, πέραν από αυτό, εμείς για το θέμα της ενέργειας, όπως υπάρχει τεράστια ανάγκη για να έχουμε φτηνό ρεύμα, τι κάνουμε? Προσπαθούμε μέσα στο έτος 2024 να δημιουργήσουμε την εταιρεία διανομής ενέργειας που θα λέγεται Incafos, για να δώσουμε φτηνό ρεύμα στους συμπολίτες μας για όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Εάν αυτό το καταφέρουμε, θα είναι μια επανάσταση στα ενεργειακά δεδομένα για να έχουν οι συμπολίτες μας φτηνό ρεύμα. Μακάρι, μακάρι κύριε Λεχουρίτη, ότι, ότι μπορεί να καρποθεί με την καλή έννοια ο καταναλωτής, θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Βεβαίως, δεν αλλά για τα το θέματα. Πρόστιμο, ξέρετε, είπατε κάτι για, το, για τα πρόστιμα. Τα πρόστιμα και να μπαίνουν δεν έχουν όφελος οι καταναλωτές. Έπεσε τιμή, εμένα με ενδιαφέρει. Αυτό είναι το θέμα, ναι. Οι εταιρείες έχουν ήδη κερδίσει πολλά χρήματα για να τα ξεπληρώσουν αυτά. Πολλαπλάσια από τα πρόστιμα. Βέβαια. Εγώ τι θα κερδίσω αν θα μπει κάποιο πρόστιμο? Ναι. Θα μου πείτε πάει στο κρατικά ταμεία. Και... και η δυσφήμιση. Αλλά η δυσφήμιση στην τσέπη δεν, δεν μπορεί να την κόψουμε εμείς να τη φάμε, κύριε Λεχουρίτη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Να μην επιβραβεύουμε τις εταιρείες οι οποίες έχουν δεχτεί πρόστιμα. Είναι και αυτό ένας τρόπος. Αρκετά έχουμε πληρώσει την ακρίβεια στην Ελλάδα. Φτάνει. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να σταματήσει εδώ. Κύριε Λεχουρίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Βεβαίως, στη διάθεσή σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Λεχουρίτη. Γεια χαρά, γεια χαρά. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Βακεφιανάκη, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, γιατί η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δεν είναι παροδικό, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι ένα μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής αγοράς και βεβαίως πρέπει να πάρθουν μέτρα, αλλά μέτρα ουσιαστικά και όχι αποσπασματικά, για να δούμε επιτέλους κάποιο όφελος στην τσέπη μας. Mm-hmm. Αυτό τώρα που σχεδιάζεται... Θα σας πω και για αυτό. Είναι προσθετική κατεύθυνση, αυτό το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Σκλέκα, από 21 Νοεμβρίου, ότι επιτέλους για να συμβεί αυτό το επιθυμητό, το οποίο είναι να πέσουν οι τιμές, θα πρέπει να γίνονται εκτόσεις επί τιμολογίου όταν αγοράζονται τα προϊόντα και όχι στο τέλος του χρόνου. Τι εννοούμε με αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Κρέκας να κάνει? Σημαίνει ότι κάθε εταιρεία, κάθε σούπερ μάρκετ μάλλον, που αγοράζει κάποια προϊόντα, η έκπτωση δεν μπαίνει επί του τιμολογίου
όταν γίνεται η αγορά, αγοράζω σήμερα 1000 μπουκάλια κρασί. Ναι. Και μου κάνει μία έκπτωση η εταιρεία της τάξης του 20%. Αλλά υπάρχει και η άλλη συμφωνία που λέει τέλος του χρόνου και ανάλογα με τις ποσότητες που έχει πουλήσει στο σούπερ μάρκετ θα παίρνω και μία επιπλέον έκπτωση η οποία μπορεί να φτάνει και το 40%. Mm-hmm. Αυτό όμως το 40% δεν αποδίδεται στον καταναλωτή γιατί δεν φαίνεται πουθενά η έκπτωση. Την καρπώνεται το σούπερ μάρκετ και δηλαδή. Την καρπώνεται το σούπερ μάρκετ και όχι ο καταναλωτής. Αυτό λοιπόν το ότι θα πρέπει να τιμολογούνται τα προϊόντα με την έκπτωση επί του τιμολογίου και όχι τέλος του έτους θέλει να ο κύριος Κρέκας να το ανατρέψει αν καταλαβαίνω καλά τις προθέσεις του. Από την άλλη πλευρά γεννώνται και άλλα ερωτήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις προσφορές γιατί διαβάζουμε ότι νομοθετεί και το θέμα των προσφορών. Τι ναι, σημαίνει το ένα συν ένα δώρο. Μπράβο. Δεν γίνεται να υπάρχουν προωθητικές ενέργειες των εταιριών γιατί τις προωθητικές ενέργειες και τις εκπτώσεις αυτές που βλέπουμε στα σούπερ μάρκετ μείον 30, μείον 40, μείον 20% επί της αναγραφόμενης τιμής ενός προϊόντος δεν είναι έκπτωση που κάνει το ίδιο το σούπερ μάρκετ. Είναι οι εκπτώσεις προωθητικών εταιριών που κάνουν οι ίδιες οι εταιρείες. Ναι. Εκεί λοιπόν παρατηρείται το φαινόμενο σε πάρα πολλές φορές και περιπτώσεις το ένα συν ένα, το ένα σημαίνει αγοράζω το ένα, το άλλο είναι δώρον. Ή το δύο συν ένα, αγοράζω τρία, τα δύο πληρώνω, το ένα είναι δώρο. Σημαίνει λοιπόν ότι το μεμονωμένο προϊόν που πωλείται όπως ξέρουμε γνωστό είναι, να πωλείται ακριβώς φτηνότερα από ό,τι τα, οι προσφορές. Αυτό λοιπόν ο κύριος Κρέκας πάει να το νομοθετήσει, να μην μπορεί μία προωθητική ενέργεια των εταιριών, 1-1, 2-1 ή 3-1, να είναι ακριβότερο από ό,τι είναι ένα μεμονωμένο προϊόν.